Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Γενικό Γραμματέα του ΑΟΣΥΡ, τον Πέτρο Ραουζέο. Κύριε Ραουζέο, καλή χρονιά, με υγεία και επίτευξη στόχων. Πώς αισθάνεστε που διεξάγεται καταρχάς το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων εδώ στη Σύρο και μια τοποθέτηση για την εκδήλωση της ΕΠΣ Κυκλάδων που ουσιαστικά συνέδεσε το πολιτιστικό κομμάτι με εκείνο του αθλητισμού. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Να ευχηθώ μέσα από το site σας σε όλο το κυκλαδίτικο λαό με υγεία, χαρά, ευτυχία, κάθε προκοπή στην οικογένεια του καθενός, κάθε μιας κυκλαδίτη και κυκλαδίτη σας. Να έχουν υγεία οι αθλητές μας, χωρίς τραυματισμούς, κάθε καλό και προκοπή στο κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο. Όντως, για το νησί μας στη Σύρο, είναι μια πάρα πολύ σημαντική και τεράστια η διοργάνωση που διεξάγεται αυτές τις ημέρες εδώ. Αφενός για να αναδειχθεί η ομορφιά του νησιού μας, η ιστορία του, να γνωρίσουν τα παιδιά και τις Κυκλάδες και από τους άλλους τόπους, Δωδεκάνες, Αχίο, Σάμο, Λέσβο, το πλούσιο πολιτισμό, την πλούσια αρχιτεκτονική ομορφιά του νησιού μας. Είδατε σήμερα ότι διεξήχθη μία φανταστική εκδήλωση, διοργάνωση για να γιορτάσει η ΕΠΣ Κυκλάδων τον έρχομο του 2019, όλη την πορεία του κυκλαδίτικου ποδοσφαίρου και να γίνει και μία υποδοχή στις φιλοξενούμενες ενώσεις. Μία διοργάνωση που ομολογουμένως δεν έχω λόγια να περιγράψω την ομορφιά, την αξία της. Μία φανταστική εκδήλωση με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα που συνέδεσε το ιστορικό κομμάτι στην αρχή και την ανάδειξη της Σερμούπολης αρχόντισσας του Αιγαίου στα πρώτα χρόνια της του 19ου αιώνα με όλη αυτή την ανάπτυξη που γνώρισε η πόλη μας και το νησί μας. Το κομμάτι του αθλητισμού, του πολιτισμού, διότι έγινε στο Θέατρο Απόλλων, το σημαντικότερο θέατρο της χώρας μας, το οποίο είναι πιστό αντίγραφο του θεάτρου του Σκάλας του Μιλάνου, καθώς επίσης και το κοινωνικό χαρακτήρα στο τελευταίο βίντεο της εκδήλωσης, όπου ανέδειξε ότι πέραν από καθαρά αθλητισμό, εδώ στα νησιά μας οι ΕΠΣ Κυκλάδων και οι ομάδες μας προσφέρουν και στην κοινωνία, σε κάθε κοινωνική ομάδα πληθυσμού. Πραγματικά συγχαρητήρια, πραγματικά δεν έχω λόγια, ήταν απίστευτη συγκινητική, εκθαμβωτική εκδήλωση. Να συγχαρώ τον πρόεδρο της ΕΠΣ Κυκλάδων, τον κύριο Ρένο Φρέρι, το ΔΣ του, τον ιστορικό και δημοσιογράφο κύριο Κουλουμπή για όλη αυτή την ιστορική έρευνα που μας παρουσίασε σήμερα, τον πρώην πρόεδρο και επίτιμο πρόεδρο της ΕΠΣ Κυκλάδων, κύριο Ιωάννη Σιγάλα και όλο το επιτελείο που συνετέλεσε σε αυτή την πραγματική ομορφιά και πραγματικά θεσπέσια σημερινή εκδήλωση. Όσον αφορά την ομάδα σας στον ΑΟΣ Σύρο, που είστε Γενικός Γραμματέας και ενεργός τέλεχος τα τελευταία χρόνια, γράφτηκαν αρκετά, είχαμε ανακατατάξει το θέμα της τεχνικής ηγεσίας, είχαμε την πρόσληψη του κύριου Ρούσου ως τεχνικού διευθυντή. Ποιος ήταν ο λόγος που προχωρήσατε αρχικά να μας πείτε στην αλλαγή του κύριου Φωκά, τον οποίο αντικατέστησε ο κύριος Βουτσίνος? Μπορεί ο κύριος Φωκάς να ήταν ένας φέρελπης προπονητής, νέος ηλικία, αλλά κατ' εμέ δεν είχε το ειδικό βάρος που έπρεπε να έχει ένας προπονητής στη συγκεκριμένη ομάδα με τη συγκεκριμένη αξία, η ιστορία και μέγεθος που λέγεται ΑΟΣΥΡΟΥ. Η ομάδα μας είναι στην ευχάριστη θέση
να αποτελείται από 23 ποδοσφαιριστές με ιδιαίτερη ποδοσφαιρική και προσωπική αξία ο καθένας, και έπρεπε αυτό το πάντρεμα όλων των ποδοσφαιριστών να γίνει με άριστο τεχνοκρατικό τρόπο. Εκεί δυστυχώς ο κύριος Φωκάς δεν τα πήγαινε καλά, δημιουργόντουσαν στην προπόνηση διάφορα θέματα που δεν είχε το ειδικό βάρος να τα λύσει, να τα αντιμετωπίσει, και για αυτό το λόγο, για, πάντα, για το καλύτερο της ομάδας, για την καλύτερη συνοχή, για την ηρεμία, προχωρήσαμε στην λύση της συνεργασίας μαζί του και στην πρόσληψη ενός πάρα πολύ ικανού προπονητή, ο οποίος προέρχεται και εκείνος από τα σπλάχνα του Αοσύρου, γνωρίζει απίστευτα και πραγματικά τι σημαίνει να είσαι προπονητής ή και ποδοσφαιριστής στην ομάδα που λέγεται Αοσύρου, που δεν είναι άλλος ο Νίκος Μπουτσίνος, ο οποίος και εκείνος με τη σειρά του είναι θέρελπης, έχει όλο το ποδοσφαιρικό μέλλον μπροστά. Με συγκίνησε εχθές σε μια τοποθέτησή του στα αποδυτήρια της ομάδας, όπου είπε ότι πριν 4 χρόνια, όταν προπονητής στην ομάδα του ΕΑΝΤΑ, τον είχε ρωτήσει ο σύμβουλος μας, ο κύριος Ρούσος, ποιο είναι το προπονητικό σου όραμα που έχεις, και είχε πει ότι το προπονητικό μου όραμα είναι να γίνω κάποια στιγμή προπονητής στον ΑΟΣ Ήρου και να κατακτήσω με την ομάδα του ΑΟΣ το πρωτάθλημα. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που είπε. Είμαι σίγουρος και πεπισμένος ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και από θέμα συνεργασίας Ομόνιας, αλλά και από θέμα αποτελεσμάτων. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κάτι τελευταίο, εσείς ο ίδιος. Αυτό που έχω να πω είναι ότι στη σημερινή στην εκδήλωση της ΕΠΣ Κυκλάδων στάθηκα ρίγη συγκίνησης, ενθουσιασμού. Αισθάνθηκα τι σημαίνει να είσαι παράγοντας στην ομάδα του Αοσύρου, από την ειδική αναφορά που έγινε στην ιστορία της ομάδας, πώς ιδρύθηκε, ποιοι διετέλεσαν ιδρυτές και πρόεδροι της ομάδας. Το γνωρίζουμε, αλλά αλλιώς είναι μέσα στο θέατρο Απόλλων, μπροστά σε τόσα εκατοντάδες άτομα, να γίνεται αυτή η ειδική αναφορά που έγινε στην ομάδα και στην ιστορία της ομάδας μας του ΑΟΣΥΡΟΥ. Ξέρω ότι έχετε να πείτε σε όσα γράφτηκαν και είχαν κάνει λόγο για κακή λειτουργία εισαγωγικά του ποδοσφαιρικού τμήματος και ότι υπήρχε κακό κλίμα στα ενδότερα του συλλόγου. Είναι πραγματικά άνευ σχολιασμού τα όσα γράφτηκαν. Δεν μπορώ να καταλάβω ο λόγος που γράφτηκαν, που αποσκοπούσαν. Νομίζουν ορισμένοι ότι με την κριτική τους θέλουν να κάνουν κακό στην ομάδα μας. Είναι πολύ μικροί για να χτυπήσουν την ομάδα που λέγεται ΑΟΣ Ήρου, την ιστορία, το μέγεθος. Εγώ προσωπικά, άμα γράψω ένα άρθρο για το σύμπαν ή για το φεγγάρι, θα γέλανε όλοι. Κάτι αντίστοιχο, άνευ σχολιασμού από μη ειδικούς, ήταν και τα όσα γραφτήκανε. Η ομάδα μας λειτουργεί πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ επαγγελματικά. Εξάλλου ήταν καλύτερη απάντηση η απάντηση των ίδιων των ποδοσφαιριστών του σωματείου μας. Η ομάδα μας εκπνέει αέρα νυφαλιότητας, καθαρότητας, οξυγόνου. Μακάρι πάρα πολλά σωματεία στον ομό μας, αλλά ακόμα και μέσα στο νησί της Ήρου, να λειτουργούσαν τόσο άριστα και άψογα όπως λειτουργεί το δικό μας το σωματείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.
Μουρούτσο.